Στους κίονες της Ακρόπολης συντρίβεται το ευρώ και το γερμανικό περιοδικό Spiegel μας αποχαιρετά. Αντίο Ακρόπολη είναι ο τίτλος του και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μετά τις πρόσφατες εκλογές της οργής η Ευρώπη αναζητά ένα σχέδιο Β για την Ελλάδα καθώς η μέχρι τώρα πολιτική διάσωσης απέτυχε και συνειδητοποιείται ότι η Αθήνα θα έπρεπε να εγκαταλείψει την Νομισματική Ένωση. Πάντως αναφέρεται σε σχέδιο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει ότι η Ελλάδα θα λαμβάνει βοήθεια ακόμη και μετά την έξοδό της από το ευρώ μόνο όμως για την εξυπηρέτηση του χρέους των κρατικών ομολόγων. Στόχος τους δηλαδή είναι η διάσωση του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος και όχι η στήριξη της Ελλάδας. The key, while Greece is in the news, I think the strategic issue relates to Italy and Spain. Those are the very big economies. Γι' αυτό και ο Αυστριακός καγκελάριος ζητά αναπτυξιακό σύμφωνο και ευρωομόλογα, επισημένοντας παράλληλα ότι ανησυχεί για την κατάσταση στην Ελλάδα. Η έξοδος της Ελλάδας θα στοιχήσει πολύ ακριβότερα από την τρέχουσα βοήθεια για την Ελλάδα. Τον κίνδυνο του ντόμινο στην Ευρώπη επισημαίνει και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ρωμάνο Πρόντι. Αν η Ελλάδα βγει από το ευρώ και άλλες χώρες θα αρχίσουν να καταραίουν ως χάρτινος πύργος υπό τα χτυπήματα της κερδοσκοπίας. A check of the world's top stories. I'm Natalie Allen at CNN. Greece's political power brokers have begun emergency talks. Their first meeting of the day ended minutes ago. We're told another meeting. Τα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις. Πρώτο θέμα είναι οι προσπάθειες για το σχηματισμό κυβέρνησης στο CNN, στην Ιταλική τηλεόραση αλλά και στα Βρετανικά κανάλια. And talks between the Greek president and Greece's three main party leaders have ended without an agreement to form a government. Time is fast running out for politicians in Greece to form a coalition government or face new elections. Στο στούντιο του BBC φιλοξενήθηκε μάλιστα και ο ανταποκριτής του Αντένα στο Λονδίνο, Ισακ Καρυπίδης, για να μιλήσει για τις πολιτικές εξελίξεις.